Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιστρέφουμε τώρα για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μέσα στο ένθετο Insider. Θα συζητήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για τη ρύθμιση των οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στην ουσία γίνεται μια προσπάθεια να ρυθμιστεί το πραγματικά δυσθεώρητο σχεδόν ιδιωτικό χρέος. Μαζί μας είναι μέσω σύνδεσης Skype ο κύριος Ιωάννης Ρουκάς, είναι αναπληρωτής γραμματέας παραγωγικών τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ρουκά, καλησπέρα σας. Κυρία Σμυρίλη, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ εγώ που είστε μαζί μας. Τι σημαίνει τώρα αυτό το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή για συζήτηση, κύριε Ρουκά, να δούμε λίγο και τα επιμέρους σημεία που το διέπουνε και στην πράξη τελικά τι θα σημάνει. Βεβαίως. Κοιτάξτε, είναι ένα νομοσχέδιο, αν το διαβάσετε, είναι 180-200 σελίδες, είναι πάρα πολύ πυκνό και νομικό κείμενο και έχει μέσα και κομμάτια οικονομικού έτσι ενδιαφέροντος. Στην ουσία όμως βάζει σε μία τάξη, σε μία σειρά, όλα αυτά που ήταν διάσπαρτα τα τελευταία χρόνια και έπρεπε πραγματικά να μπουν σε μία τάξη. Ουσιαστικά μπαίνει μέσα στο νομοσχέδιο αυτό ο εξοδικαστικός μηχανισμός, τον οποίο τον γνωρίσαμε εδώ και ένα-δύο χρόνια. Μπαίνει ο παλιός στοχευτικός νόμος, το άρθρο 99, το άρθρο 106β, μέσω της εξυγένσης, και φυσικά μπαίνει και ένα καινούριο κομμάτι της δεύτερης ευκαιρίας. Εάν κάποιος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και θέλει όμως να καθαρίσει το όνομά του, να το πω έτσι πολύ απλά και στην καθομιλωμένη, να του δοθεί αυτή η ευκαιρία και μετά από ένα χρονικό διάστημα να επανέλθει στην οικονομική του δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, κύριε Ρουκά, βλέπουμε ότι θα γίνει και μια προσπάθεια να μπουν στην άκρη οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει και λίγο το τοπίο. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν και δεν μπορούν και ποιοι είναι αυτοί που έχουν και δεν θέλουν. Κοιτάξτε, αυτό έχει ξεκαθαριστεί και από το προηγούμενο διάστημα, διότι όποιος θέλει να μπει σε αυτές τις διαδικασίες πατάει ένα συγκεκριμένο κουμπί στον εξοδικαστικό μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις αρχές να δούνε πραγματικά την πραγματική του περιουσία, να δουν τις καταθέσεις του και σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού, σε 150 χώρες του εξωτερικού. Επομένως, γνωρίζουν οι πιστωτές, γνωρίζει και το κράτος, γνωρίζει η ΑΔΕ, γνωρίζει το ΚΕΑΟ, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν και δεν ρυθμίζουν. Είναι δεδομένο αυτό ότι ισχύει. Και έτσι θα γίνει και η χρήση αυτού του εργαλείου και στο νέο αυτό πτωχευτικό νόμο, από το νέο έτος που θα ισχύσει. Διαβάζουμε ότι μέχρι και 240 δόσεις μπορούν να δοθούν για να γίνει η αποπληρωμή των χρεών. Είναι πάρα πολύ ο χρόνος. Είναι 10 χρόνια. Ναι, είναι 10 χρόνια. Μια καλή ευκαιρία. Να σας πω λίγο το εξής. Το νόμος αυτός αφορά τα φυσικά πρόσωπα, τα νοικοκυριά και βεβαίως και τις επιχειρήσεις. Έτσι. Το σημαντικό ποιο είναι, ότι η κατεύθυνση του νόμου αυτού είναι κανένας άνθρωπος να μην χάσει το σπίτι του και να του δοθεί η ευκαιρία να το έχει δικό του μετά από όλα αυτά τα χρόνια που θα μπορέσει να αποπληρώσει τα χρέη του. Να μην πάει δηλαδή στα χέρια κάποιου άλλου, κάποιου τρίτου. Γι' αυτό και θα δημιουργηθεί αυτός ο φορέας, ο κρατικός, στον οποίο ουσιαστικά θα πληρώνεις ενίκιο και όταν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις και να αποπληρώσεις τη συμφωνία που θα έχεις κάνει με το κράτος, να έρχεται πάλι στη δική σου κυριότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τα φυσικά πρόσωπα και τα νοικοκυριά. Έτσι, για τις επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα στους επιχειρηματίες, αυτοί που έχουν περιουσία και οφείλουν, είτε στο κράτος, είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε στις τράπεζες, αν η περιουσία τους υπερβαίνει το χρέος, πραγματικά να ξοφλήσουν και να καθαρίσουν, αν θέλετε, το όνομά τους. Αν αντίστοιχα η περιουσία δεν φτάνει, μετά την ρευστοποίηση αυτής της περιουσίας, φυσικά θα υπάρξει και το αντίστοιχο κούρεμα για να μην συνεχίσει να χρωστάει αυτός ο άνθρωπος στον αιώνα τον άπαντα, που είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, δημιουργήθηκε όλη αυτή τη δεκαετία της κρίσης. Γιατί κάποιος δεν ρύθμιζε? Διότι λέει, το να ρυθμίσω, το να μου πάρουν την περιουσία, εντάξει, το δέχομαι ως ένα σημείο, αλλά μετά πάλι θα συνεχίσω να χρωστάω και δεν θα τα ξοφλήσω ποτέ. Αυτή η δυνατότητα λοιπόν δίνεται με αυτόν τον νόμο. Μάλιστα. Τα χρέη πάντως που διαγράφονται ως μη βιώσιμα, κύριε Ρουκά, δεν ξέρω να θα φτάσουμε πάλι σε σημείο να θεωρηθούν από κάποιους ως αδικία σε σχέση με τους καλοπληρωτές, γιατί πάντα γίνεται αυτή η σύγκριση σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε οποιαδήποτε ευνοϊκή ρύθμιση έχουμε αυτή την αναπόφευκτη σύγκριση. Να σας πω ότι δεν θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, διότι αυτός ο οποίος, του οποίου μάλλον το χρέος θα κουρευτεί μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας του. Δεν θα του κουρευτεί απλά επειδή δεν έχει να πληρώσει, εννοώ μετρητά, ρευστό, έτσι. Άρα θα χάσει την περιουσία του για να μπορέσει να καθαρίσει το όνομά του και να μείνει, να μπορέσει να του δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσει ξανά, να επιχειρήσει ξανά μετά από ένα χρονικό διάστημα. Άρα
δεν υπάρχει αυτή η αδικία του αυτού, αυτού που πλήρωνε, ήταν συνεπής, και αυτού ο οποίος απλά δεν πλήρωνε ενώ είχε και τώρα θα βρει μια ευκαιρία για να ξοφλήσει. Όχι. Θα χάσει αυτό το οποίο έχει στην κατοχή του για να ξοφλήσει, θα το κάνει αυτό. Μάλιστα. Πρέπει να έχει στην κατοχή του όμως για να χάσει. Φυσικά. Φυσικά και πρέπει να έχει. Φυσικά και πρέπει να έχει. Άρα εκ των πραγμάτων δεν είχε κάτι και δημιούργησε τα χρέη αυτά. Έτσι, για σκεφτείτε το, αν το δούμε δηλαδή από οικονομικής απόψεως. Και επαναλαμβάνω, μιλάω για τις επιχειρήσεις. Δεν μιλάω για τους ιδιώτες, τα φυσικά πρόσωπα ή τα νοικοκυριά. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εκεί είπαμε και στην αρχή ότι δίνεται δυνατότητα, αν είναι η μοναδική περιουσία το ακίνητο αυτό, το σπίτι, η πρώτη κατοικία, να μείνει μέσα ο φιλέτης, να αποπληρώσει, να μην κινδυνεύει δηλαδή να το χάσει και στο τέλος να γίνει και πάλι δικό του. Κύριε Ρουκά, εσείς είστε αισιόδοξος από το πόσα χρήματα πρόκειται να πέσουν πλέον, να έρθουν στη χώρα μας και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω κορονοϊού, γιατί θα χρειαστούν. Να σας πω το εξής, ότι προχτές είχα μια συζήτηση σε ένα Υπουργείο, αυτό ακριβώς το θέμα που θέτετε τώρα πάρα πολύ σωστά, ότι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν για διασώσεις, τα χρήματα που θα δοθούν τώρα για την επιστρεπτέα προκαταβολή 3, για τις αναστολές, για το συνεργασία, για όλα αυτά τα προγράμματα που κρατάνε την οικονομία και αν θέλετε και τους εργαζόμενους όρθιους, είναι χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν το χρόνο αυτό για την ανάπτυξη. Έτσι, γιατί υπήρχε αυτή η δυναμική από την προηγούμενη περίοδο, εννοώ το προηγούμενο καλοκαίρι. Όμως ήρθε κάτι εντελώς αναπάντεχο, που ευτυχώς ήμασταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Ευτυχώς η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη και των αγορών αλλά και των ευρωπαίων εταίρων. Σκεφτείτε ότι ακόμα και τώρα, εν μέσω πανδημίας και με τόσα προβλήματα, δανειζόμαστε με κοντά στη μονάδα ή και παρακάτω. Έτσι, από τις αδυσόπιτες, τις κακές, τις αιμοβόρες, αν θέλετε, αγορές που κάποτε είχαν τετραπλάσιο και πενταπλάσιο κόστος χρήματος. Γιατί δεν υπήρχε η εμπιστοσύνη, δυστυχώς, στην κυβερνώσα τότε παράταξη, ενώ τώρα έχει ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη και έτσι μπορούμε να δανειστούμε χρήματα τα οποία θα τα δώσουμε για καλό σκοπό. Να σώσουμε την οικονομία, να σώσουμε τα νοικοκυριά, τους εργαζόμενους και με τα 32 συν 40 δισεκατομμύρια τα οποία μετά από 4 μέρες διαπραγμάτευση ο Πρωθυπουργός κατάφερε και πήρε για τη χώρα, να μπορέσουμε να πάμε μπροστά την επόμενη πενταετία. Μάλιστα, είδαμε και τις ανακοινώσεις σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρουκά. Σας αποδεσμεύω γιατί γνωρίζω τις υποχρεώσεις σας στη συνέχεια του απογεύματος. Είναι πάντα χαρά μου. Είναι πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας. Είμαι πάντα χαρά μου. Να είστε σας καλά. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Τώρα πάμε στο Κυλική. Στην επίσκεψη πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Κρέκας. Για τα φράγματα κυρίως ήταν η εν λόγω επίσκεψη παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Κυλικής και των δύο Δημάρχων Κυλικής και Παιωνίας, κατόπιν προσκλήσεως του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Γεωργαντά. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, όπως θα δείτε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και με τη μέθοδος ΔΙΤ θα υλοποιηθεί σειρά έργων αγροτικών υποδομών και αντιπλημμυρικού χαρακτήρα στην Ελλάδα, ώστε το νερό που λείπει από τους αγρότες και το οποίο πληρώνουν ακριβά σε ενέργεια προκειμένου να το εξασφαλίσουν, να μην πνίγει τις καλλιέργειές τους όπως συμβαίνει κατά περιόδους λόγω συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Κρέκας, μεταξύ άλλων, στο περιθώριο της επίσκεψής του στο Κυλκής. Ο κύριος Κρέκας μαζί με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γεώργιο Γεωργαντά και αυτοδιοικητικούς του νομού Κυλκής επισκέφτηκαν το πρωί της 5ης αγροτικά έργα υποδομών σε Γουμένησα, Πολύκαστρο, Λίμνη Αρτζάνα Ματόβου, Φράγμα, Σελεμλή, Μουριές και Μεταξοχώρη. Από τη μία πλευρά να θωρακίσουμε αντιπλημμυρικά την περιφέρεια της Ελλάδος. Από την άλλη πλευρά να μειώσουμε δραματικά το κόστος εισάρδευσης και με αυτόν τον τρόπο να καταστήσουμε τους Έλληνες αγρότες πολύ πιο ανταγωνιστικούς, να τους βοηθήσουμε να ανταποκριθούν και να ανταπεξέλθουν στις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε και να αναγνωρίσουμε βέβαια την σημαντικότητά τους, το βασικό τους ρόλο στην παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων. Σήμερα επισκεφθήκαμε αρκετά σημεία στο νομό του Κυλκής. Είδαμε ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για την εκπόνηση και ορίμανση μελετών για να προχωρήσουμε στην άμεση κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής, αγροτικής υποδομής. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία και αυτό θα κάνουμε από την επόμενη μέρα. Να πούμε ότι ήδη υπάρχει μία
οριμότητα σε μια μελέτη στην επίκταση ενός αρτηρητικού δικτύου και φυσικά θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα άμεσα να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο, η επέκταση του αρτηρητικού δικτύου και τη χρηματοδότησή του μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά τα 30 δισεκατομμύρια περίπου τα οποία ακούτε ότι θα φτάσουν στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε σιγά σιγά να βάλουμε τα πράγματα σε ένα δρόμο και να κατασκευάσουμε αυτές τις υποδομές που είναι τόσο απαραίτητες για τους κυλκισιώτες αγρότες. Είδαμε τη Γρίβα, στην οποία νομίζω ότι έγινε κατανοητό ότι εκεί πέρα η προστέμενη αξία της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι ξεκάθαρη, φαίνεται, και η παρέμβαση δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλη. Νομίζω ότι εκεί με μεγάλη προτεραιότητα μπορούμε να το δούμε. Στο Σελεμλή, που είναι συνολικά όλο το έργο της Ατζάνα Ματώβου, υπάρχουν κάποια πράγματα στην Ατζάνα Ματώβου που είναι όρημα, κάποια τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν. Δεν υπάρχει μελέτη για το Σελεμλή, αλλά μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, με μεγάλη αναγκαιότητα όμως, γιατί μπορεί να αρδευτούν επιπλέον 40.000 στρέμματα από ό,τι υπολογίζεται. Στις Μουριές είδαμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν σε σχέση και με την ανακατασκευή του υφιστάμενου δικτύου, το οποίο είναι από το 85 περίπου στο λεκανοπέδιο, και συγχρόνως να δούμε πώς θα υπάρχει η κατάλληλη ροή του νερού από τον Μπέλες προς το δίκτυο αυτό. Και βεβαίως επισκεφτήκαμε και το Μεταξοχώρι, στο οποίο και εκεί η προστιθέμενη αξία από την κατασκευή ενός φράγματος νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη για την περιοχή. Για να γίνει ένα έργο, μικρό ή μεγάλο, χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα είναι να υπάρχει βούληση και το δεύτερο να υπάρχουν μελέτες. Ας ελπίσουμε ότι η παρουσία σας εδώ θα σηματοδοτήσει μια καινούργια εποχή για τον νομό Κιλκής, αναφορικά με τα έργα πνοής που θα ζωντανέψουν την Ήπεθρο, θα κρατήσουν τον κόσμο εκεί και θα δώσουν μια προστιθέμενη αξία στις αγροτικές καλλιέργειες. Και τα δύο έργα τα οποία είδατε και αναφορικά με το Δήμο Κιλκής, στις Μουριές και στο Μεταξοχώρι, πιστεύω ότι πρέπει να τα δείτε θετικά. Και το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα μας πείτε σε αμέσως επόμενο διάστημα, πιστεύω ότι θα τηρηθεί. Όσο αφορά το έργο στην περιοχή Σελεμλή, είναι ένα έργο από το οποίο έχει διπλό σκοπό. Ο πρώτος και βασικότερος είναι ότι θα λειτουργήσει ως αντιπλημμυρικό έργο και θα σταματήσουν επιτέλους εκείνα τα συνεχή πλημμυρικά φαινόμενα που έχουμε μετά από κάθε δυνατή βροχόπτωση στην περιοχή της Αρτζάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε αποζημιώσεις αλλά για τον κρατικό προϋπολογισμό. Και παράλληλα θα βοηθήσει πολύ στο να μειωθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, διότι όλοι ξέρουμε ότι το κόστος της άρδευσης αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο στοιχείο στη σύνθεση του κόστους παραγωγής σήμερα. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα έργα αγροτικών υποδομών που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνουν μέσα από τα σχήματα ΣΔΙΤ, που μπορεί να είναι και κλάστερς. Με στόχο αυτά να γίνουν γρήγορα και ταυτόχρονα και να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος, ώστε να οριμάσουν άλλα αναγκαία για τα οποία λείπουν μελέτες και να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης σε δεύτερη φάση. Και σε πιο ευχάριστες και ανάλαφρες ειδήσεις τώρα, πριν να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα καλησπερίσουμε μέσω σύνδεσης Skype τον κύριο Ηλία Πεϊτσίδη. Είναι υπεύθυνος των προγραμμάτων του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, το οποίο μάλιστα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται έχει δύο καταπληκτικές εκδηλώσεις για μικρά αλλά και μεγαλύτερα παιδιά. Η μία από αυτών είναι το Σάββατο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα διατροφής. Κύριε Πεϊτσίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Πεϊτσίδη, ξεκινάει ένα διήμερο φουλ εκδηλώσεων για το Παιδικό Μουσείο και θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο για αυτές με αφορμή όλη την ετοιμασία που έχετε κάνει. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που μας καλέσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να δείξουμε και εμείς προς τα έξω αυτό που κάνουμε. Και για να μην πολυλογώ, θα ξεκινήσω από το πρόγραμμα του Σαββάτου. Όπως είπατε, χάρη της Παγκόσμιας ημέρας διατροφής, καλέσαμε τις δύο συνεργάτες, διατροφολόγους, διαιτολόγους, την Αποστολία την Πούμπα και την Στέλλα την Πασιούρα, και μας έχουν ετοιμάσει εδώ και λίγο καιρό
ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για τη διατροφή που δεν θέλω να το πω όλο, θα σας πω μερικά στοιχεία. Θα μάθουμε για την αξία της διατροφής και την πυραμίδα των τροφών, αλλά θα το μάθουμε μέσα από ένα παραμύθι που διαδραματίζεται στην Αίγυπτο, στην αληθινή πυραμίδα. Οπότε τα παιδιά θα μάθουν και θα διασκεδάσουν πάρα πολύ με αυτό το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που είναι βασίζεται σε αυτό το παραμύθι που το γράψαμε εδώ στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Χαιρόμαστε που σας αρέσει. Μαζί με αυτό εδώ ετοιμάσαμε πυραμίδες, παιχνίδια κινητικά. Και το βασικότερο απ' όλα, θα κάνουμε τη σούπερ τροφή. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό εν μέσω κορονοϊού. Γίνεται με πολύ ασφάλεια. Κρατάμε τις αποστάσεις. Πλαινόμαστε συνεχώς, πλένουμε τα χέρια μας. Θα κάνουμε μπάρες μόνο με ξηρούς καρπούς, θα δούμε τα υλικά, θα κρατάμε τις αποστάσεις, φοράμε γάντια και έτσι μπορούμε να συμμετέχουμε συγκεκριμένα άτομα, παιδιά, με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά δεν θα σταματήσουμε να παίζουμε και να προσπαθούμε να συνεχίζουμε παρόλη αυτή τη δυσκολία. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, κύριε Πιτσίδη, οι γονείς πού θα βρίσκονται, θα είναι μέσα στον ίδιο χώρο, εκεί μαζί με τα παιδιά? Σας βρίσκω σχετικά ενημερωμένοι. Είστε μητέρα, γνωρίζετε. Πολύ καλή ερώτηση μου κάνατε. Έχουμε δίπλα το καφέ του Πολιτιστικού Κέντρου και οι γονείς αφήνουν τα παιδιά τους με εμπιστοσύνη στις εμψυχώτριες που ανά μικρή ομάδα τα κατευθύνουν και παίζουν μαζί τους και περιμένουν δίπλα. Αν χρειαστεί, είναι stand-by για να πάρουν κάποιο παιδί που μπορεί να τις θέλει. Από εκεί και πέρα όμως, τα παιδιά παίζουν και διαδρούν με τις ειδικές εμψυχώτριες που αποτελούνται από το, βρεφονηπιακό τμήμα των πανεπιστημίων, από το παιδαγωγικό, από το μουσιολογικό κτλ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν οι μητέρες περνάνε ωραία για μια-δύο ώρες. Το αντιλαμβάνομαι ποια είναι να το λέτε. Στις 5 η ώρα λοιπόν θα ξεκινήσουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις το απόγευμα, αύριο το Σάββατο. Βεβαίως. Ωραία. Ωραία. Και την Κυριακή αντίστοιχα. Πολύ ωραία. Το είπατε κι εσείς, βιάστηκα. Και την Κυριακή έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Ξεκινάμε κάθε μήνα μία Κυριακή πρόγραμμα για την τέχνη. Την Κυριακή θα κάνουμε για ένα καλλιτέχνη, έναν ζωγράφο, τον Μοντριάν, ο οποίος έχει ασχοληθεί με αφαιρετική ζωγραφική και χρησιμοποιεί τα τρία βασικά χρώματα. Πόσο κατανοητό μπορεί να είναι αυτό για τα παιδιά και πώς θα το δώσετε να περάσει στα παιδιά αυτό με τα βασικά χρώματα? Πολύ ωραίο. Μας αρέσει πάρα πολύ στο Παιδικό Μουσείο εδώ να κάνουμε παραμύθια. Βασιζόμαστε σε ένα πολύ ωραίο story πάλι. Και τα παιδιά, θέλουμε να περάσει στα παιδιά κάτι πολύ ωραίο. Να ξεκινήσουν να βλέπουν την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους μέσα από χρώματα, μέσα από σχήματα. Γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά. Μιλάμε για παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών κυρίως. Μπορεί και λίγο μεγαλύτερα. Και θα ξεκινήσουμε με ζωγραφική, με γραμμή, σχήμα και χρώμα. Θα συνεχίσουμε με κολάζ, δημιουργικό κολάζ που μόνο τους τα παιδιά θα εξασκηθούν. Αλλά μετά θα ζωγραφίσουμε πάνω σε οικιακά αντικείμενα είδη, όπως πιάτα, ποτήρια, έτσι ώστε να δούνε την τέχνη στην καθημερινότητα. Βιωματικά δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει πρόγραμμα στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης που να μην είναι βιωματικό, διαδραστικό με τα παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι κινητικής δεξιότητας, να μην έχει σχέση με τα συναισθήματά τους, το ότι θα πρέπει και μόνοι τους να ακούνε, να κάνουν, να δείξουν πράγματα και φυσικά πάντα σεβόμενοι το χαρακτήρα του κάθε παιδιού, τόσο όσο μπορεί το καθένα να διαδράσει μαζί μας.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πεϊτσίδη, γιατί ο χρόνος μας πιεζεί. Σε μια επόμενη συνάντηση θα χαρώ πολύ να πούμε περισσότερα συνολικά για τις δράσεις σας και να έχουμε και το σχετικό ρεπορτάζ μας. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να πούμε τώρα ότι το Σάββατο 17 του μηνός, αύριο στις 12, ανοίγει η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό επισκέψεων στο Δημοτικό Κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης. Οι επισκέψεις ξεκινούν από τη Δευτέρα 19 του μηνός και φυσικά πάντα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας. Θα γίνονται ηλεκτρονικά όλα τα ραντεβού και επίσης η ακύρωση των ηλεκτρονικών ραντεβού θα γίνεται μόνο ή τηλεφωνικά ή διαζώσεις. Στα αποδυτήρια και στην είσοδο και στην έξοδο η χρήση μάσκας θα είναι υποχρεωτική και θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που προβλέπεται σε κάθε κλειστό χώρο ούτως ή άλλως λόγω COVID-19. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις μας με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις στο κεντρικό μας δελτίο στις 9 με το Σάκη Μόσχη, στις 8.30 το ένθετο αναλύσεις. Εμείς θα είμαστε κοντά σας και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα στις 5.30. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.